Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και έτσι λοιπόν, όπως βλέπεις στον τίτλο, σήμερα θα σας δείξω τι ψώνια έκανα για το γιορτινό μας στο τραπέζι. Ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ χώρο θα έλεγα, αφού πήραμε και φέτος πάλι, δόξα τω Θεώ και την Παναγία, γιατί πολύ απλά δεν μου έφτανε μόνο το ένα μαγαζί, ήθελα κι άλλα. Οπότε αν ενδιαφέρεσαι να δεις τι ψώνισε η Μπέλα Μέρη για φέτος, μείνε εδώ πέρα, αλλά μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι και να χτυπήσεις το κομμάτι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για το πότε ανεβάζει η Μπέλα Μέρη βίντεο. Οπότε, αν ενδιαφέρεσαι να δεις τι ψώνισα, πάμε να ξεκινήσουμε. Για φέτος προτιμήσαμε να πάμε στο Ανδρεόπουλο. Ο Ανδρεόπουλος είναι ένα μαγαζί το οποίο έχει μόνο κρέατα. Θα βρεις από χοιρινό, από κοτόπουλο, από σεφταλιές, από μαρινάδες, έτοιμα σουβλάκια, ό,τι ζητάει η ψυχή σου. Αυτό το συγκεκριμένο που πήγαμε είναι στην Κηφισού 112 στο Περιστέρι. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο, το έχουμε δοκιμάσει. Οπότε κάτσε λίγο να σου δείξω ακριβώς. Εν τω μεταξύ δεν έχει μόνο κρέατα, έχει και του πουλιού το γάλα. Από πατάτες έτοιμες, από λαχανικά, από κέτσαπ, από μόνο. Γιονέζες, τα πάντα τα πάντα. Λοιπόν, θα αρχίσω με προτιγανισμένες πατατούλες. Θα μου πεις, καλά Μαρή, δεν μπορείς να τηγανίσεις και να κόψεις μια πατάτα σαν άνθρωπος. Τώρα καταλαβαίνεις λίγο, η ευκολία και η εξοικονόμηση του χρόνου είναι ό,τι καλύτερο. Συνεχίσω. Ωχ, είναι και βαρύ, τι είναι αυτό, δεν το θυμάμαι. Κάτσε μάνα μου, τι λέει. Ευχαριστούμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Μπούτι χοιρινό και στάση. Αφού λοιπόν σφουγγάρισα, αμά και αυτό ρε παιδάκι μου, πώς έτσι πέφτουν τα υγρά του κατευθείαν. Τέλος πάντων, το μπουτάκι το πήρα για την πρωτοχρονιά, για να μην πηγαίνουμε τώρα συνέχεια και συνέχεια. Οπότε θα σας δείξω πρώτα τα κρέατα για να τα βάλω στην κατάψυξη, για να μην με πιάσει το έξαλό μου που τρέχουν τα πάντα. Καταλαβαίνεις, και μετά θα συνεχίσω με τα υπόλοιπα, γιατί φέτος είπα και εγώ να κάνω γαλοπούλα. Πρώτη φορά θα κάνω γαλοπούλα και θα κάνω και εγώ γέμιση. Λοιπόν, πάμε λίγο στη συνέχεια. Εδώ πέρα αυτή είναι η γαλοπούλα, μισό λεπτό. Έλα μάνα μου, yes. Το πουλί έτρωγε πολλά. Λοιπόν, φρέσκια γαλοπούλα Ιταλίας παρακαλώ. Έχω πάρει κοτόπουλο στήθος γιατί μου αρέσει τόσο πολύ πολύ πολύ, αλλά είναι το συγκεκριμένο που παίρνω όχι μόνο το φιλέτο, αλλά παίρνω καρίνες. Εγώ τις λέω καρδιές. Δεν πιάνεις κατάσταση μαζί μου, καταλαβαίνεις, τόσα χρόνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι με βολεύει πάρα πολύ. Έχει και το κοκολάκι, μπορείς να το κάνεις και σούπα, αλλά να το βάλεις και ακριβώς στο φούρνο και να το χαρεί η ψυχή σου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πήραμε φτερούγες κοτόπουλο. Παιδιά, τρελαίνομαι και φτερούγες κοτόπουλο. Τις φτιάχνω ουσιαστικά, τις ψήνω και μετά προς το τέλος τις βάζω και μια μπάρμπικιου από πάνω, γλασάρι. Και το κόκκολο μπορείς να φας. Μπα το Χριστό, μας αρέσουν πάρα πολύ οι φτερούγες. Και τέλος πήραμε, τι πήραμε? Πήραμε και μπιφτέκια κοτόπουλου. Όπως καταλαβαίνεις, σε αυτήν την οικογένεια αγαπάμε πάρα πάρα πολύ το κοτόπουλο. Και είπαμε λοιπόν να δώσουμε έτσι πόνο στο κοτόπουλο. Οπότε πάω να τα βάλω κατάψυξη και επανέρχομαι. Αφού λοιπόν έβαλα τα κρέατα στην κατάψυξη, πάμε να συνεχίσουμε να δείτε τι αγόρασα. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν πήρα μόνο τρόφιμα για το γιορτινό τραπέζι, αλλά γενικά ό,τι μας έλειπαν για μέχρι το γιορτινό τραπέζι. Μας αρέσουν πάρα πολύ τα λουκάνικα. Εμένα βασικά δεν μου αρέσουν τόσο όλα τα είδη λουκανίκων, τέλος πάντων. Προτιμώ μόνο με πορτοκάλι και τα φραγκφούρτις. Αυτά, όπως καταλαβαίνεις, τα πήραμε για hot dog και αυτά θα τα ψήσουμε στις σχάρα. Παιδιά, αυτό το πορτοκάλι που βγαίνει από το λουκάνικο, μπουκέ και σιγόριο. Μετά πήραμε ψωμάκια για τα hot dog. Πήραμε και αυτά τα ψωμάκια για χάμπουργκερ, γιατί πήρα τα μπιφτέκια κοτόπουλο και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ το χάμπουργκερ με μπιφτέκι κοτόπουλο. Οπότε τελειώσαμε με τα ψωμιά και φυσικά πήρα και ψωμί για το... Επίσης, για το γιορτινό τραπέζι τώρα, πήραμε ελίτσες, τις οποίες για έναν περίεργο λόγο έχει μέσα και καρότο και σέλινο, αν διακρίνω καλά, αλλά γενικά αυτές είναι οι πράσινες και έχουν και ξύδι. Ελπίζω όταν θα τρώω την ελιά να μην μου διάσω ολόκληρη, γιατί εντάξει, okay, το ξύδι το αγαπώ, αλλά αυτό το πράγμα, εντάξει, δεν παλεύεται. Λοιπόν, επίσης πήρα τζατζικάκι και τώρα θα συνεχίσουμε τις αγορές από το μετρό. Λοιπόν, πήραμε τζιμπλίκια. Εντάξει, θα ανοίξουμε λίγο και το βυσκάκι μας και το κρασάκι μας και την πυρίτσα μας και πήραμε από Άλτα ξηρούς καρπούς, ένα κοκτέιλ βασικά, το οποίο έχει κάσιους και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα
πολύ πικάτικο. Ξέρω. Δεν είναι για τη διατροφή, αλλά τώρα εντάξει, καταλαβαίνει. Πήρα ρεσότ, τα οποία μυρίζουν πορτοκάλι και σοκολάτα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα κεράκια τον τελευταίο καιρό και έτσι τα τίμησα δεόντως. Λοιπόν, το επόμενο είναι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα πατατάκια. Λέει στο φούρνο. Θα μου πει, καλά, σε αυτά τα πατατάκια θα δείξει τη διατροφή σου. Όχι ρε παιδιά, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα πατατάκια. Πήρα Craft, μπύρες Craft, αυτή η συγκεκριμένη είναι η Anthem's Ledger, πήρα περιορισμένης παραγωγής, μου αρέσει πάρα πολύ Craft. Πήρα κονιάκ γιατί θέλω να το βάλω στη συνταγή μου για τη γέμιση της γαλοσπούλας και αυτό. Πήρα γάλα, εγώ γάλα φρέσκο δεν πίνω, οπότε τιμάω τα Evaporé. Πήραμε πάπρικα, συγκεκριμένη πήραμε καπνιστή, μου αρέσει πάρα πολύ, όχι η γλυκιά τόσο, αλλά ιδιαίτερα μου αρέσει η καπνιστή. Πήραμε δαμάσκηνα που τα θέλω για τη γέμιση της γαλοπούλας. Πήρα παρμεζάνα έτοιμη, κομμένη, γιατί θέλω να φτιάξω μια χριστουγεννιάτικη σαλάτα που αποτελείται από πρασινάδα, μαρούλι, ρόκα, σπανάκι και βάζω και φλέξ από παρμεζάνα, ρίχνω και ρόδι και φτιάχνω και ένα ντρέσικ. Τέλεια. Οπότε την τίμησα και την παρμεζάνα. Πήρα μαλακό βούτυρο Vitam γιατί θέλω να βάλω από μέσα και ανάμεσα από την πέτσα της γαλοπούλας και το κρέας, έτσι για να είναι πάρα πολύ και απαλή και να ξεροψηθεί και γενικά από πάνω έτσι να γλασάρει και να είναι τέλεια η γαλοπούλα μου. Επειδή σκέφτομαι να φτιάξω κασερόπιτα, πήρα αντόρο μοτσαρέλα, μπορούμε να φτιάξουμε και πίτσα, αλλά πήρα και γκούντα. Κρέμα γάλακτος, γιατί εντάξει όσο να είναι θα πέσει και ένα μακαρόνι με τόσο κρέας που θα φάμε. Πήρα γάλα για τα παιδιά. Αμένα, καρπός αμύγδαλο από Όλυμπος, γάλα αμυγδάλου και θα θα την πάθω όπως την προηγούμενη φορά. Ξέρω όταν ανοίγει. Δεν πάει να πει ότι λέγει την ημερομηνία που γράφει από κάτω από πάνω και εγώ δεν ξέρω που είναι η ημερομηνία. Λίγη, νομίζω 4 μέρες μετά αφού έχεις ανοίξει τη συσκευασία. Επόμενο συνεχίζω με μπρόκολο, να χαρεί η ψυχή σου μπρόκολο. Πάρα πολύ μπρόκολο, νομίζω ότι είναι το αγαπημένο μου λαχανικό ever. Πήρα τύρο σαλάτα, πήρα ρόκα, γιατί είπαμε ότι θα φτιάξω τη σαλατούλα μου. Πήρα μία πανδεσία από κόκκινο λάχανο, μαρούλι, asperger, για να κάνω αυτή την χριστουγεννιάτικη τη σαλάτα. Πήρα και άλλο ψωμί, όπως βλέπω, γιατί θέλω να φτιάξω κρουτόν. Πήρα και ένα μήλο, έτσι, για το γιούχου, λοιπόν. Πήρα νοστιμιά μάτζι, το οποίο παιδιά το βάζω στις σάλτσες, το κάνω και ζωμό, το βάζω και στα ριζότα μου, είναι τέλειο. Επίσης πήρα και γάλα για τον άντρα μου, γιατί ο καθένας εδώ πέρα πίνει το δικό του γάλα, εντάξει δεν υπάρχει αυτό. Πήρα καριδάκια και για τη γέμιση, πήρα σακούλες μαύρες για τα σκουπίδια. Σταμάτησε η κάμερα να γράφει. Λοιπόν, πήρα κοκακόλες, πήρα και σόδες με λεμόνι, γιατί σίγουρα θα μας χρειαστεί σόδα, δεν υπάρχει περίπτωση. Πήραμε και σόδες με λεμόνι, αλλά πήρα και σόδες χωρίς λεμόνι. Πήραμε κοκακόλες Βίκος. Πήρα Βίκος για τα παιδιά, εντωμεταξύ συνειδητοποίησα ότι όταν τα έβαζα μέσα στο ψυγείο πήρα το μπλε το καπάκι, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει αλκοόλ. Πήρα και κοκακόλες green για μένα με στέβια, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ο καθένας εδώ μέσα όπως βλέπετε έχει τα γούστα του ό,τι να είναι. Πήρα επίσης κουκουνάρι για τη γέμιση, όπως και οδήποτε κουκουνάρι. Πήραμε ketchup Heinz. Πήρα αυτό το λεμόνι, το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ στα dressing. Παίρνω και φρέσκα λεμόνια, αλλά αυτό το συγκεκριμένο με βοηθάει πάρα πολύ. Γενικά και μου αρέσει. Πήρα αμυγδαλάκι με αλάτι, αλίμονο. Πήρα ρύζι για τη γέμιση. Εντάξει, εννοείται ότι θα το βάλω όλο. Εννοείται ότι θα το θέλω και τα ριζότα, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ τα ριζότα. Πήρα μουσταρδίτσα. Απαλή, μ' αρέσει η πικάντικη, αλλά τώρα πήρα απαλή. Πήρα μίσκο σέλινο, όχι το σέλινο που γνωρίζεις, το λαχανικό, αλλά αυτό το συγκεκριμένο το ζυμαρικό είναι το σέλινο. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είτε κάνεις άσπρη σάλτσα, είτε κάνεις κόκκινη σάλτσα, μπαίνει μέσα σε αυτή την τρυπούλα και είναι τέλειο, δηλαδή ρουφάει τη σάλτσα σαν μαγνήτης. Και τέλος πήρα αυτή εδώ πέρα την ζαχαρίνη, γιατί όπως γνωρίζεις τον τελευταίο καιρό μόνο με ζαχαρίνη πίνω τον καφέ μου τα τελευταία χρόνια. Αυτά πήραμε και φέτος, δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Αυτό τώρα επικρατεί και χώρια τα κρέατα που έβαλα πριν στο ψυγείο.
πιστεύω είναι καλά, εντάξει. Είμαστε και πόσα άτομα εδώ μέσα, η αλήθεια είναι. Οπότε, αν σου άρεσε αυτό το supermarket haul, αυτό το Christmas supermarket haul, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, να κάνεις ένα like στο βίντεο και μέχρι το επόμενο βίντεο, να με ακολουθείς και στα social media και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper, φιλάκια πολλά, καλά Χριστούγεννα!